Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Λοιπόν, θα πάμε σε συνέντευξη τώρα. Οπότε θα αλλάξω και τη μουσική υπόκρουση, η οποία φαντάζομαι ότι αρέσει στον κύριο Ρούσο, να τον καλημερίσουμε. Τι κάνετε? Καλημέρα, μια χαρά σας κάνει. Καλή είναι η Πεγκυζίνα, αλλά όχι για τώρα, ε. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Σωστά. Λοιπόν, εμείς δεν ασχολούμαι με την Πεγκυζίνα και το ελληνικό τραγούδι. Ασχολούμαι με τον Άρη, θα ασχολούμε με τις καταστάσεις που βιώνει ο σύλλογος ο μπασκετικός. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι χθες, προχθές το βράδυ, όλος ο κόσμος ήταν πολύ ήρεμος, αναστατώθηκε όμως και φαντάζομαι ότι μια αναστάτωση την είχατε και εσείς ως ΚΑΕ, αφού κάνατε και συμβούλιο, με αυτό το ζήτημα που προέκυψε. Όχι, με αυτή την εταιρεία. Όχι, καταρχάς το συμβούλιο το δικό μας ήταν προγραμματισμένο. Α, ήταν προγραμματισμένο. Ωραία. Ναι. Γιατί εντάξει, ούτως ή άλλως είναι θερινή περίοδος, είναι περίοδος που τα συμβούλια πρέπει να είναι πιο επιβλημένα, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Και τώρα, όσον αφορά αυτό που έγινε προχτές, αυτό που έχουμε να πούμε, αυτό που είχαμε καταρχάς, είναι ότι τα είδαν και οι νομικοί μας που είναι και έγκριτοι και έχουν φοβερή εμπειρία σε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καν θέμα, γιατί είναι ένα χαρτί, ένα πιστολόχαρτο από κάποιον που δεν έχει υπογραφεί, έχει μια υπογραφή χωρίς να έχει την ιδιότητά του, που ζητάει ένα τρελό ποσό, που δεν ξέρουμε πώς γίνεται αυτό το ποσό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που ξέρω ότι στα γραφεία της ΚΑΕ, το λογιστή της ΚΑΕ έχει τα απαραίτητα χαρτιά, αυτά που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω παίχτης έχει δηλωμένο ότι δεν έχει καμιά άλλη απέτηση, είχε 3 χρόνια συμβόλαιο, έφυγε το δεύτερο χρόνο, το τρίτο χρόνο δεν είχε έρθει σε άλλη ομάδα και έπαιζε σε άλλη ομάδα με πολύ μικρότερο συμβόλαιο από ό,τι είχε κλείσει ήταν αρχικά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό το θέμα και δεν μπορώ να καταλάβω και τους δημοσιογράφους που κάνουν το θέμα, γιατί όταν βγάζετε ένα θέμα εσείς φαντάζομαι ότι πρέπει να το ψάχνετε να δείτε αν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να γράφετε οτιδήποτε θέλετε. Κοίταξε, υπάρχουν και συνάδελφοι που μπορεί να γράφουν οτιδήποτε θέλουν. Δημοκρατία υπάρχει. Από εκεί και πέρα. Η δημοσιογραφική ιδεολογία όμως πρέπει να κάνει ρεπορτάζ. Εγώ έτσι ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να το γράφεις και να αναστατώνεις. Όχι να αναστατώνεις. Δεν ξέρω το άμα. Ο κόσμος αναστατώθηκε, κύριε Ρούσο. Αναστατώθηκε ο κόσμος και ρωτούσε γιατί ήταν οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι όπως εξήγησα και χθες και όπως γράψαμε και χθες, είναι διαφορετικό να λες ότι μια εταιρεία έστειλε και αξιώνει κάποια χρήματα τα οποία όμως είναι αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε αυτομάτως ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και είναι διαφορετικό να λες χρωστάει ο Άρης 1 εκατομμύριο, κίνδυνος από απαγόρευση μεταγραφών. Ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι ούτε νομικός ούτε λογιστής. Βλέπει ένα κείμενο. Εντάξει, ο κόσμος όμως από την άλλη ξέρει ότι η διοίκηση των τελευταίων ετών και εφόσον η εταιρεία έχει μπει στο 99 και εφόσον έχει πάρει τα εύσημα από όλο τον κόσμο, αποκλείεται να ξεχνούσε κάτι μέσα ολικά, αν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι ξεχάστηκε. Και εδώ υπάρχει απάντηση δημοσιογραφική, θα σας την πω. Μα δεν είναι δική σας οφείλη. Είναι οφείλη του κυρίου Δαμιανίδη και όχι, ότι προέκυψε τώρα. Το κ. Δαμιανίδη είναι, αλλά όταν η ΚΑΕ Άρης μπήκε στο 99, δεν μπήκε για οφειλές. Μπήκε για οφειλές της ΚΑΕ Άρης. Το άρθρο 99 δεν ξέρει Δαμιανίδη, Αρβανίτη, Καρτίδη. Ξέρει το αφημί. Το αφημί ήταν αυτό. Εμείς, άρα τα στοιχεία δεν μπορούν να υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Και δεν μπορεί το, όπως πολύ περίεργο είναι ότι ο Κλάρκ έπαιξε την περίοδο 9-10 την τελευταία φορά. Ναι. 9-10. Δηλαδή έχουν περάσει 5 χρόνια, άρα από τα 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα και ξαφνικά με την έλευση του κύριου Λάσκαρτ μετά από 2 μήνες εμφανίζεται ένα χαρτί ότι φαίνεται ότι χρωστάμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο τραγικό, πιστεύω, και από αυτούς που είχαν από εκεί πέρα εμείς θα κινηθούμε και νομικά. Οι νομικοί θα κινηθούμε και εμείς νομικά και πιστεύω από όσο είναι η δική μας νομική που της έχουμε αμέριστη εμπιστοσύνη και με τον κύριο Λάσκαρτ που μιλήσαμε. Που το εξηγήσαμε ακριβώς τι είναι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ότι ήμουν αυτός που έδωσε τα νούμερα στον κύριο Λάσκαρη. Ναι. Τα νούμερα στον κύριο Λάσκαρη ήταν αυτά που έδωσα και αυτό δεν ήταν μέσα. Ναι. Οπότε καταλάβετε γι' αυτό είχα και εγώ ένα θέμα. Οπότε το ξεκαθαρίσαμε χθες και από εκεί πέρα ο καθένας θα κινηθεί όπως ξέρει να κινηθεί. Δεν μπορώ να ανοίξω. Ναι, τα νούμερα ανοίξω πραγματικά. Τα νούμερα ανοίξω πραγματικά. Δεν το συζητάμε. Τα νούμερα ανοίξω πραγματικά. Το πραγματικό νούμερο. Για να ξέρει και ο κόσμος, είναι όντως τα 100.000 αυτά που λέμε προς τον Κλάκ, που έχει πάρει συνωματικές. Τώρα, τα 100.000 που έχει συνωματικές, γιατί αυτό το νούμερο ήταν κανονικά γραμμένο στις
στις υποχρεώσεις της ΚΑΙΑΡΕΣ. Μάλιστα. Στις αιτήσεις που κάνει με τον κύριο Λάσκα. Και προφανώς τώρα εδώ. Αν βέβαια, όπως είχε επισημανθεί και όλο και αυτό, είχαμε να ενοχληθούμε. Εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό είχαμε να ενοχληθούμε. Πάνω από ένα χρόνο, ενάμιση. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ενοχληθεί. Το λογιστήριο μπορεί να έχει να ενοχληθεί παραπάνω από 3-4 χρόνια. Καλά, σου λέει τώρα, είδαν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με χρήματα, σου λέει πάμε κι εμείς εκεί. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Ότι πώς γίνεται τα 100 να τα βαφτίζουν 8,70 και 9,70. Αυτό είναι το ζήτημα. Σα λέω ότι αυτό είναι και στην πραγματικότητα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Βάζουν μέσα το τρίτο χρόνο συμβολέου που παίρνει σε πίστη σε άλλη ομάδα. Και εδώ το βάζουμε. Τον πλασιάζουν κιόλα. Δεν ξέρω για αυθαίρετα. Μάλιστα. Δηλαδή το τρίτο χρόνο παίρνει σε πίστη αλλού. Ναι, στη Βενέτσια. Είχε συμβόλαιο. Στην Ιταλία. Βάζουν και τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή αυτό αξιώνει ότι έπρεπε να περιλογεί και από τον Άκη από την άλλη ομάδα. Τώρα πώ γίνεται αυτό. Δεν το γνωρίζω εγώ, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του καθενός. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Και εδώ είναι που μπορείς να αναζητήσεις και την ευθύνη στον συνάδελφο που γράφει για κίνδυνο μεταγραφών απαγόρευσης ή κατάπτωση εγγυητικής. Αυτό ξεκάθαρα είναι κάτι το οποίο προφανώς κάποιος το είπε, αλλά θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, και γι' αυτό το λέω, εσείς το ξέρετε φυσικά, ότι για να υπάρξει κατάπτωση εγγυητικής πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε καν καταγγελία. Με αυτό λέω και αυτό προσπαθώ και αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος το Άρη. Το χαρτί είναι εξωπραγματικό. Τώρα το τι έγραψε ο δημοσιογράφος μετά δεν μπορώ να πω στο μυαλό του κάθε δημοσιογράφου για ποιο λόγο το γράφει και ποιος είναι πίσω από όλα αυτά που γράφει. Πάντως να ξέρετε ότι ο Άρης είναι πολύ μεγάλο σωματείο, έχει πολύ μεγάλο όνομα στο μπάσκετ και δεν φοβόμαστε από τέτοια πράγματα. Αναρωτηθήκατε γιατί δεν έχουν, αφού δικαιούνται χρήματα, δεν έχουν κάνει καταγγελία στη FIBA. Αλλά λένε ότι μπορεί να κάνουνε. Μπορεί. Όχι ότι θα κάνουνε, ότι μπορεί να κάνουνε. Αυτό πρέπει να το αναλογιστούν ήδη. Εγώ δεν θα κάτσω να πω τώρα την υπερασπιστική μας γραμμή. Αυτό πρέπει να αναλογιστούν ήδη. Mm-hmm. Γιατί όταν ζητάς κάτι, με τον τρόπο που το ζητάς, θα πρέπει να ξέρεις τι θα πάρεις πίσω. Μάλιστα. Μας είπατε ότι θα κινηθεί νομικά ο Άρης εναντίον της εταιρείας. Θα κινηθεί νομικά ο Άρης να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Άρη του μετόχου, του μεγάλου μετόχου. Γιατί όπως να το κάνει, αυτό είναι ένα θέμα που και ο μεγαλομέτοχος όταν εξηγήθηκε λέει αν είναι δυνατόν. Από εκεί πέρα θα έδωσε εντολή να κινηθεί η νομική υπηρεσία το τι πρέπει να κάνει ασφαλιστεί ο Άρης και να ασφαλίσει και τα συμφέροντα του Άρη, αλλά και να μην ξαναγίνουν ποτέ τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς. Νομίζω ότι και ο κόσμος οφείλει να ηρεμήσει και αν και αντιλήφθηκε από χθες το μεσημέρι τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Αν και αντιλήφθηκε ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε νομίζω ότι αυτό που τον απασχολεί περισσότερο την χρονική στιγμή είναι το κατά πόσο υλοποιούνται οι προσπάθειες ενίσχυσης της ομάδας. Όχι, αυτό δεν είναι κανένα αυτό. Σας είπα και πάλι, δεν ήταν το θέμα μας αυτό. Όχι, όχι. Το αφήσαμε αυτό. Το αφήσαμε. Ναι. Λέω, προχωράμε παρακάτω. Αν μπορούμε να πούμε σε τι βαθμό βρίσκεται αυτό το κομμάτι ως μέλος που είστε του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας. Εγώ είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά κοιτάξτε. Τρίπλα τώρα θα μου κάνετε. Τρίπλα καλύτερη από ό,τι έκανε ο Κίκη Κλάρκ. Η επιτυχία του Διοικητικού Συμβουλίου των τελευταίων ετών στον Άρη, στους τελευταίους χρόνους που είμαι εγώ, είναι ότι ήταν χαρακτηρισμένο ότι ήταν χωρισμένες όλες οι αρμοδιότητες ανάλογα στο Διοικητικό Συμβουλίο. Είχατε μια έτσι πρέπει να λειτουργεί μια εταιρεία. Ναι. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι που δίνει μια αρμοδιότητα. Αυτοί που έχουμε που το τρέχουν και ο κ. Παπακυριάκης και ο κ. Γαλλέας είναι αξιόλογοι και έχουν δείξει ότι ως τώρα κινήσεις τους βαδίζουν στον δρόμο. Ωραία. Να πάμε στο θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα οδεύουν προς οριστικοποίηση ενώ της μεταβίβασης των μετοχών και να είναι και με τη βούλα ο κύριος Λάσκαρης μεγαλομέτοχος. Έχετε κάποια πληροφόρηση? Ναι, διαδικαστικά. Εγώ έτσι πως το κατάλαβα και όλες ήταν και λίγο άτυχη στιγμή γιατί εκείνη τη μέρα και όλες είχαμε το θέμα του Ολυμπιακού με τη ΣΑΕΚ, οπότε ναι. Ήταν και λίγο τεταμένη η ατμόσφαιρα από ό,τι μου μεταφέρεται και από τους νομικούς που ήταν παρόντες. Mm-hmm. Πιστεύω ναι, δεν έχουν κάποιο θέμα, δεν θα έχει κάποιο θέμα σε αυτό. Θα διαθετηθεί δηλαδή και θα πάρει και με τη βούλα ο κύριος Λάσκαρης το OK. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν υπάρχει πρόβλεψη για τα διαρκείας, αν έχει γίνει κάποια προεργασία, αν ετοιμάζεστε. Ναι, έχει γίνει κάποια προεργασία, απλώς επιμείνουμε πάντοτε σε πολύ επαγγελματικά επίπεδα, ειδικά όταν μιλάμε οικονομικά, πιστεύουμε στις επόμενες ημέρες να βγουν τα διαδικασία, γιατί κοιτάμε και λίγο γιατί έχουμε τότε το EuroCup, έχουμε αλλαγή φορολογικά όσον αφορά το ΦΠΑ που πρέπει να το συνυπολογίσουμε, πρέπει να συνυπολογίσουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας, πρέπει και να συνυπολογίσουμε όπως επίσης και την αξιώμαχη ομάδα που θα έχουμε, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι βιαστικό.
Ο κόσμος του Άρη θα τα αγκαλιάσει. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Πιστεύω τις επόμενες μέρες να βγει ανακοίνωση. Μάλιστα. Να καταχραστώ την καλοσύνη σας να ρωτήσω και για την εκαθάριση στο ποδόσφαιρο. Γιατί ήσταν ο άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε το οικονομικό σκέλος. Δεν έχουμε το οικονομικό σκέλος. Τα ξέρετε, δεν έχει κάτι καινούριο. Από εκεί και πέρα είναι... δεν έχει να κάνει τώρα ούτε οικονομικό, ούτε νομικό σκέλος έχει κάτι να κάνει. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Το θέμα είναι να ανεβεί η ομάδα στη Β' Εθνική και από εκεί και πέρα θα όλα αποχωρήσουν. Θεωρείτε ότι η ομάδα πάντως έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την εκαθάριση, έστω και μετά από ένα χρονικό διάστημα? Φυσικά έχει. Όταν λέτε έχει τη δυνατότητα, τι εννοείτε? Εννοώ ότι από οικονομικής απόψεως έχει τις προϋποθέσεις αυτό. Ναι, δεν σας ρωτάω νομικά. Ναι, νομικά ο κύριος Γρόλιος. Ναι. Ο κύριος Γρόλιος, κοιτάξτε, φυσικά έχει. Φυσικά έχει, ναι, δεν έχει. Το θέμα μας, και να σας πω κάτι, αν τυχόν δεν είχε γίνει αυτό με το θέμα της βαθμολογικής θέσης, ήμασταν εμείς οι πρώτοι που δεν θα είχαμε την κολυσιέργεια τώρα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πιστεύω θα ήμασταν έτοιμοι. Τώρα που μιλάμε. Θα ήμασταν ήδη έτοιμοι. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, έχουμε μάθει στον Άρη να ζούμε με την αγωνία και την τελευταία στιγμή να προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι και ευθύνη του Άρη. Είναι βέβαια στο αγωνιστικό, δεν είναι ευθύνη στα υπόλοιπα. Εντάξει, στο αγωνιστικό δεν είναι ακριβώς, γιατί αυτά που έχουν γίνει, που γίνανε πέρσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν είναι του Άρη. Ευθύνη αλωνών, είναι σίγουρα ευθύνη αλωνών και όχι του Άρη, αλλά τέλος πάντων. Στην Ελλάδα ζούμε, πρέπει να συνεπάρξουμε με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί όντως αυτά είναι πάρα πολύ στενάχωρα πράγματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικώς από την Super League μέχρι τις μικρότερες κατηγορίες. Ας ελπίσουμε ότι... θα βρεθεί μια λύση κάποια στιγμή. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ωραία, εντάξει. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι, γεια.